Τώρα γιατί ξέρω ότι το περιμένετε. Έχουμε τον κύριο Σεϊτανίδη. Τον κύριο Σεϊτανίδη. Θέλω να μου βάλετε και τον κύριο Μουλιάτο, τον πρόεδρο της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Αν τον έχουμε να τον βγάλουμε και αυτόν και να τον δούμε. Λοιπόν, κύριε Σεϊτανίδη, τι γίνεται και οι ανατιμήσεις είναι πλέον κύματα που σπάνε στο κεφάλι του μέσου νοικοκυρέου Έλληνα. Δεν χτυπάνε μόνο το φτωχό Έλληνα, τον οικονομικά αδύναμο. Χτυπάνε πλέον και τη μικρομεσαία τάξη. Πλέον μετά το 15ήμερο σκεπτόμαστε να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ανοίγουμε τις προσφορές από το διαδίκτυο και πάμε σε σούπερ μάρκετ που έχουν προσφορές. Σε τι οφείλεται αυτό το κύμα? Δεν υπάρχουν καπέλα. Εντάξει, η διεθνή συγκυρία, τα μεταφορικά έχουν αυξηθεί και τα λοιπά, αυτά τα ξέρουμε. Αλλά δεν μπαίνουν και καπέλα των πονηρών εδώ, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα. Να σας πω κάτι, δεν έχετε δει τίποτα ακόμη. Αυτές είναι οι αυξήσεις, γιατί το έχουμε ξεχάσει, από τα κοντέινερ. Ναι. Όπως και για τα καύσιμα, γιατί βλέπω δεν το συζητάνε. Εμείς ναι. Τα κοντέινερ που φέρνουμε... Όχι, εμείς το κουβεντιάζουμε πολύ αυτό, ναι. Τα κοντέινερ που μέχρι και πριν 9 μήνες φέρναμε από την Ασία, ναι, ήταν 2.000-3.000 τα κοντέινερ. Έφτασε 15.000 ευρώ, που αυτό δεν μας έχει εξηγήσει κανείς γιατί γίνεται. Γιατί, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό και προφανώς αφορά όλο τον κόσμο και ειδικά την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανήκουμε εμείς. Ναι. Και η αύξηση που βλέπουμε σε πάρα πολλά προϊόντα είναι από την μεταφορά. Ναι. Σε λίγο θα δούμε τώρα και την αύξηση από το ρεύμα. Αυτή δεν την έχουμε δει ακόμα. Τώρα θα μπει. Δεν έχει μπει ακόμη αυτή. Μπράβο. Και βέβαια, ας ευχηθούμε όλοι μην γίνει κάτι με την Ουκρανία και τη Ρωσία, γιατί η βενζίνη μετά και το φυσικό αέριο θα φτάσουν 3 ευρώ. Σωστό, σωστό. Να το θυμηθείτε αυτό. Ήδη περνάνε τα 2 σε αρκετές περιοχές. Που θα φτάσουμε να κάψουμε. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, γιατί το πετρέλαιο είναι θέρμανση. Και βλέπετε φέτος δεν βοήθησε ο καιρός. Ο καιρός έχουμε καθώς... κρύο και σήμερα που μιλάμε. Και σήμερα ο κόσμος πολύ κρύο. Δεν έχει σταθεί. Εγώ κάθε μέρα στην αγορά και μου τα λένε. Και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και επίσης οι άνθρωποι που πουλάνε το πετρέλαιο μου λένε συνέχεια δεν βάζει κανείς ούτε ένα λίτρο. Άρα δεν χάνει το κράτος. Έτσι είναι. Δηλαδή, έτσι είναι. Ο κοινός νους, από τη στιγμή που εμείς φωνάζουμε εδώ, κύριε Σεϊτανίδη, για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να μειωθούν οι φόροι. Έστω και στο διάστημα αυτό της κρίσης. Έστω και στο διάστημα του χειμώνα κάτι να γίνει. Και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Μα είναι πολύ απλό και το βλέπω εμπορικά. Άλλο να. Δηλαδή, αν κατέβει στα 70-80 λεπτά. Πέρσι ήταν 87 λεπτά, το θυμάστε. Λοιπόν. Ναι. Και υπήρχε δουλειά για τους στα καύσιμα. Λοιπόν, στα πρατήρια. Τώρα δεν βάζει κανείς πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε και το πιο σημαντικό μένει ο κόσμος χωρίς να ζεσταθεί. Όπως και η κίνηση. Έχει φτάσει ένα 85 το κινήσεως στη βενζίνη. Καταλαβαίνετε πώς αυξάνει αυτό μετά όλα τα εμπορεύματα, τα φορτηγά που με τις πρώτες ύλες, τι γίνεται κύριε Σεϊτανίδη, για να πάω μετά στον κύριο Μουλιά, το έχω πολύ λίγο χρόνο. Με τις πρώτες ύλες, τι γίνεται? Κοιτάξτε, οι πρώτες ύλες. Αν εννοείται για την Ελλάδα ή αυτά που εισάγουμε. Και αυτά που εισάγουμε, λέω. Για αυτά που εισάγουμε. Που καταρχήν εδώ να πω ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα για τη χώρα μας. Γιατί το εμπορικό ισοζύγιο είναι τεράστιο. Αυτό που λέτε είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το εθνικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι αυτό που λέτε. 22 δισεκατομμύρια για το 2021, επειδή έλεγε ο κύριος Άδωνης. Και δυστυχώς των πανελλαδικών καναλιών οι δημοσιογράφοι δεν ενημερώνονται όταν πάνε εκεί αυτοί να τους πούνε κάποια πράγματα. Για το 2021 είχαμε 22 δισεκατομμύρια έλλειμμα. Έτσι, στο εμπορικό ισοζύγιο. Αυτό που εμείς, σε αυτά που εξάγουμε και σε αυτά που εισάγουμε. Ναι, σωστό, και σωστό. Να σας πω, αν επιτρέπετε, για να δείτε ποια είναι η κουλτούρα μας στις εξαγωγές. Κάντε το λίγο γρήγορα να προλάβω να ακούσω και τον κύριο Μουλιάτο λίγο. Ο κύριος Στασούλας που είπε προχθές για την Τουρκία ότι αν ήξερα ότι είναι Τούρκικες οι μάσκες δεν θα ψώνιζα, δεν θα τις ενέκρινα, ήταν μεγάλο λάθος. Εμείς στην Τουρκία είναι μέσα από τις 5 χώρες που εξάγουμε αλουμίνιο, βαμβάκι, πάρα πολλά πράγματα και είναι λάθος να χαλάσουμε. Καλά τώρα και μάσκες, μάσκες τώρα κατά του κορονοϊού στη Βουλή των Ελλήνων από την Τουρκία, καλά, βγάζει μάτι είναι... τώρα. Μην επεκταθούμε σε αυτό, γιατί βγάζει μάτι. Δεν πρέπει δημόσια να βγαίνει ο πρόεδρος Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, είχε δίκιο σε αυτό ο κύριος Στασούλας. Εγώ εξάγω βαμβάκι εκεί. Πάρα πολύ βαμβάκι. Εισάγουμε, αλλά σε αυτό είχε δίκιο ο κύριος Στασούλας. Είναι κάτι εμβληματικό και συμβολοποιημένο η Βουλή των Ελλήνων. Για το όνομα του. Έχω αντίθετη άποψη, γιατί εξάγουμε εκεί. Είναι στις 5 χώρες που εξάγουμε τα περισσότερα εμπορεύματα η Τουρκία και δεν πρέπει να χαλάσουν σχέσεις. Άλλο τα εθνικά μας. Απλά σας το λέω σαν κουλτούρα ότι πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουμε σε αυτό, γιατί
Δεν παράγουμε τίποτα. Θα επανέλθουμε σε αυτά. Δώστε μου λίγα λεπτά, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Άργησε να γίνει σύνδεση. Να πάω στον κύριο Μουλιάτο, που είναι πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Κύριε Μουλιάτε, εγώ δέχομαι ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στις λαϊκές αγορές να κρατηθούν οι τιμές των βασικών ειδών διατροφής που χρειάζεται ο Έλληνας για να επιβιώσει η ελληνική οικογένεια όσο γίνεται πιο χαμηλά. Ωστόσο και εκεί έχουμε αυξήσεις, κύριε Μουλιάτε. Δεν έχουμε τις αυξήσεις του σούπερ μάρκετ, αλλά έχουμε αυξήσεις που πονάνε το μέσο νοικοκυριό. Τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό? Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, τους τηλεθεατές. Θέλω να πω το εξής. Σίγουρα έχουν πάρει μία αύξηση τα προϊόντα στις λαϊκές αγορές. Βέβαια, δεν είναι αυτοί που παρατηρούνται στο στεγασμένο εμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τα άλλα. Πάμε τώρα στο διατάφτα και τι μπορούμε να κάνουμε. Όπως καταλαβαίνετε, η καλλιέργεια έχει υποστεί τεράστια έξοδα με τα ενεργειακά, όπως λέμε, τα λιπάσματα, τα μεταφορικά και όλα αυτά που συμβαίνουν για να αυξηθούν τα προϊόντα. Βέβαια, η λαϊκή αγορά έχει μία αύξηση της τάξης του 10%, έχει απορροφήσει ο κάθε πολιτής, επαγγελματίας και παραγωγός, το μεγαλύτερο μέρος της ακρίβειας ως προς την παραγωγή, ως προς τα έξοδα της παραγωγής, και προσπαθεί να είναι ανταγωνιστικός για να προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό χαμηλές τιμές. Βέβαια, παρατηρείται και μία αύξηση σε ορισμένα είδη τα οποία είναι εκτός εποχής. Κύριε Παναγιωτόπουλε, κάθε χρόνο αυτή την εποχή είναι ορισμένα προϊόντα. Αυτό σημαίνει κάθε χρόνο, ναι. Αλλά φέτος έχουν τσιμπήσει ορισμένα πολύ παραπάνω από την περσίνη. Το πρόκολο που δώσει για 3,5 ευρώ στη Λαϊκή, που είναι της εποχής. Έτσι. Ναι, το πρόκολο δεν είναι εποχιακό προϊόν αυτή τη στιγμή. Τώρα πια το πρόκολο μαζί με τα λάχανα και τα κονοπίδια. Πώς δεν είναι? Το πρόκολο λίγο αργότερα. Ναι. Ελάτε λίγο γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο, ελάτε. Η τιμή του πέφτει κάθε μέρα τώρα. Βέβαια, συνέβη και αυτό με την κακοκαιρία στην περιοχή του Μαραθώνα, που καταστράφηκαν πολλά θερμοκήπια και πολλά κυπευτικά προϊόντα. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά εκεί οι συνάδελφοι. Θα πάρετε μέτρα εσείς, έχετε μια κέρια σημασία θέση, νευραλγική θέση. Θα πάρετε μέτρα για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις τιμές σε επίπεδα ανεκτά, διότι στη λαϊκή πάει ο μικρομεσαίος, πάει ο φτωχός. Πρέπει να προσέξουμε πώς θα επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό συμβαίνει, κύριε Παναγιωτόπουλο, γιατί η λαϊκή αγορά γνωρίζει, οι πολίτες των λαϊκών αγορών γνωρίζουν περισσότερο από τον καθένα το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας διαχρονικά. Ελάτε για να κλείσουμε και συνεχίσουμε αύριο. Είμαστε δίπλα σε όλους τους συνανθρώπους μας, εκτός από το ότι έχουμε πολύ χαμηλές τιμές. Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, όσα και αν είναι τα έξοδα. Έχουμε και μεγάλο κοινωνικό έργο από τις λαϊκές αγορές και πρέπει να αναγνωριστεί. Για να τα δούμε αυτά στην πράξη. Θα τα δούμε αυτά στην πράξη. Με το ίδιο ζευγάρι θέλω να βρεθούμε τις επόμενες μέρες στον αέρα, γιατί θα μιλήσω για συγκεκριμένα προϊόντα, για να δούμε τρόπους, επειδή έχουν ξεφύγει προϊόντα προς τα πάνω, για να δούμε τρόπους πώς θα βοηθήσουμε το μέσο. Πολίτη. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δυο σας. Καλό βράδυ. Τελειώσαμε εδώ. Πάμε στο Γιώργο Μελιγκόνη και αμέσως μετά στην Αναστασία Γιάμαλη. Εμείς επανερχόμαστε αύριο στις 9. Να προσέχετε.